πείτε το. Έχεις φανταστεί τον εαυτό σου όταν θα βγεις από τη φυλακή? Όχι, προς το παρόν. Χρησιμοποιώ όλη την ενέργειά μου στο να επιβιώσω το θέσιμο που βρίσκομαι στη φυλακή. Στην αρχή οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, ε. Ναι, ήταν λίγο διαφορετικά. Είσαι η μοναδική Ελληνίδα που έχει κάνει συνέντευξη στον Μπάσαρη. Ο οποίος έχει ζητήσει εκείνος εσένα. Όλοι οι Έλληνες δημοσιογράφοι και οι άνκορμεν και οι αυτοί των εφημερίδων και των καναλιών ψάχνανε τον Μπάσαρη και ο Μπάσαρης είπε να δώσω μια συνέντευξη εδώ στην Πάνια. Ναι, έχω μαγνήτη. Πολύ ωραία. Πώς ένιωσες με αυτό εσύ? Ωραία ήταν, πολύ ωραία εμπειρία ήταν και μια σχέση δημιουργήσαμε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο μετά. Αρκετό καιρό μιλάγαμε και τώρα που και που τα λέμε. Πονεμένη η ψυχή, τα λιγοράκι, το λοφόνος. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος κάνει αυτό που του ορίζει το μυαλό του να κάνει. Το μυαλό με το οποίο γεννήθηκε και με το οποίο πορεύεται. Μπορώ να πολλές φορές και προσπαθώ να βλέπω και το δράμα του θήτη, όχι μόνο του θύματος. Υπάρχει πάντα ένα σενάριο πίσω από αυτούς τους κακούς ανθρώπους. Έτσι, υπάρχει πάντα πίσω κάτι το οποίο τους οδηγεί σε αυτό. Σκοτώσω ένα αστυνομικό, παίρνει στην ισόβια. Μονάχα γι' αυτό, για παράδειγμα, είχα κάθε λόγο να μην το κάνω. Η μέρα που πήγαινες για τη συνέντευξη αυτή, είχες φόβο? Σκιάξιμο είχα. Είχες φόβο, ναι. Βέβαια. Σκιάξιμο είχα, γιατί εκεί που πήγα δεν ήταν πολύ ωραία. Πού ήταν, πού πήγες? Στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία πήγες. Σε μια φυλακή. Πολύ περίεργη και με πολύ κόσμο απέναντί μου. Γιατί ήταν αυτή η φυλακή υψηστής ασφάλειας, ναι. Και όση ώρα μιλάγαμε όπως μιλάω με σένα τώρα, απέναντι ήταν καμιά δεκαριά άνθρωποι με τα όπλα έτσι και κάτι μάσκες. Σκεφτόμουν ότι αυτός μπορεί να τρελός να σηκωθεί να μου κάνει. Ψωμίξη, ναι, ήταν άγρια φάση, ήταν όμως ωραία εμπειρία. Και ήταν και κάτι από αυτά που πραγματικά θα έχω να θυμάμαι σαν στιγμή τηλεοπτική.